Η αθλειότητα του καθεστώτος Μητσοτάκη δεν έχει όρια. Ενάμιση μήνα μετά την τραγωδία στα Τέμπη και το παράνομο γαλάζιο Ρουσφέτη που κόστισε 57 ζωές, διορίζουν στον ΟΣΕ την κόρη αρχισυνδικαλιστή της ΔΑΚΕ χωρίς διαδικασία ΣΕΠ. Την ίδια στιγμή το δίκτυο παραμένει ασυντήρητο και επικίνδυνο. Κοροϊδία, ρουσφέτη, επικινδυνότητα και συγκάλυψη, ακόμα και μετά την τραγωδία. Και ο κύριος Καραμαλής υποψήφιος, αφού ο κύριος Μητσοτάκης τον θεωρεί πετυχημένο. Ντρέπεται και η ντροπή.